Το πρώτο μέρος της αγωνίας για τους υποψήφιους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φαίνεται ότι τελειώνει αύριο, αφού από τη μία το μεσημέρι το τι έγραψαν στα μαθήματα που εξετάστηκαν θα γίνει γνωστό με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Αύριο, 29 Ιουνίου, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα με τρεις τρόπους. Και με ανάρτηση στο σχολείο, με τον συνήθι τρόπο, και με αποστολή SMS στα κινητά των μαθητών, αλλά και με την είσοδό τους σε σχετική ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί στο Υπουργείο Παιδείας. Όλη η διαδικασία αύριο θα γίνει μετά τις 1 το μεσημέρι. Λίγο πριν την ανακοίνωση των βαθμών πάντως, οι εκτιμήσεις μιλούν γενικώς για μια χρονιά που οι επιδόσεις των μαθητών, με γνώμονα και τα θέματα που μπήκαν, δεν θα είναι και από τις καλύτερες, αφού μάλλον τα άριστα γραπτά θα αποτελούν μια περιορισμένη εξαίρεση, που εκτός των άλλων σχετίζεται και με το κοινό για όλους μάθημα, την έκθεση. Σε συγκεκριμένα μαθήματα, ναι. Είναι πολύ περιορισμένα τα γραπτά, τα άριστα στη φυσική. Όπως επίσης, από ό,τι αντιλαμβάνουμε και στα μαθηματικά. Στην έκθεση? Και στην έκθεση είναι χειρότερα από τα περσινά επίπεδα, από τις περσινές επιδόσεις. Επιμέρους θέματα σε μαθήματα όπως η φυσική ή και τα μαθηματικά, σε ομάδες προσανατολισμού όπως οι θετικές επιστήμες ή και υγείας ή ακόμη και τα μαθηματικά, φαίνεται επίσης ότι θα παίξουν το ρόλο τους σε ό,τι αφορά τις βαθμολογίες και πώς αυτές θα επηρεάσουν σε δεύτερο βαθμό και τις βάσεις εισαγωγής. Πιστεύω θα έχουμε λιγότερους αριστεύσαντες. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει κάτι, γιατί η εισαγωγή σε ένα πανεπιστήμιο εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως είναι οι προτιμήσεις των μαθητών, η επίδοσή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις. Επομένως, αυτό θα καθορίσει και τις βάσεις των σχολών. Το επόμενο πάντως βήμα, που είναι η συμπλήρωση και η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, επισημαίνεται με απόλυτη βεβαιότητα ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά των υποψηφίων στο πώς θα αποτυπώσουν σε αυτό τις επιλογές τους, με βάση και τις βαθμολογίες τους. Θέλει πολύ προσοχή η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Θέλει γνώσεις τόσο των σχολών, τόσο του αντικειμένου των σχολών, όσο και της κατανομής των προτιμήσεων των παιδιών, διότι η ΕΒΕ και οι συντελεστές, οι διαφορετικοί συντελεστές των σχολών, διαμορφώνουν και διαφορετική βάση στα ίδια διαφορετικά μόρια, στις ίδιες βαθμολογίες. Τέλος πάντως, στην αγωνία των υποψηφίων θα βάλει οριστικά η ανακοίνωση των βάσεων, το αργότερο όπως έχει ανακοινωθεί, μέχρι τις αρχές του Αυγούστου. Είμαστε πια σε θέση να μπορούμε να δίνουμε αποτελέσματα στους μαθητές και στις οικογένειές τους νωρίτερα, ώστε να μειώνουμε όσο μπορούμε τα χρονικά διαστήματα της αγωνίας και έτσι να μπορούν να προγραμματιστούν καλύτερα οι οικογενειακές υποχρεώσεις ή και διακοπές και να μπορούν και οι μαθητές να δηλώσουν με μεγαλύτερη άνεση χρόνου τις σχολές και τα τμήματα τα οποία επιθυμούν.